Το σχέδιό της για την κυκλική οικονομία παρουσίασε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία προχώρησε στην ψηφιακή χαρτογράφηση όλων των μεταποιητικών μονάδων που βρίσκονται στο νομό Θεσσαλονίκης, με απότερο σκοπό να γίνει αυτό για ολόκληρη την περιφέρεια. Ολοκληρώνουμε μέσα στο Μάρτιο μια ψηφιακή χαρτογράφηση όλων των μεταποιητικών μονάδων που βρίσκονται καταρχήν στο νομό Θεσσαλονίκης, με απότερο σκοπό και στόχο να κάνουμε ένα ψηφιακό χάρτη για όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να δούνε πώς μπορούν να έχουμε βιομηχανικές συνέργειες και συνεργασίες και συμβιώσεις. Νομίζω ότι η κυκλική οικονομία είναι καθαρά η θεωρία της γιαγιάς μας. Δεν πετάς τίποτα, μπορείς να το αξιοποιήσεις με τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάνω από 10 δισεκατομμύρια υπάρχουν πλέον στη γη άνθρωποι. Είδαμε ότι μέχρι τώρα εκείνο το μοντέλο που έλεγε παράγω, δεν εξαντλώ τα αποθέματα και μετά το πετώ ως ότου να πάω σε κάτι καινούριο, δεν μας οδήγησε πουθενά αλλού, δεν μας οδήγησε τουλάχιστον πουθενά αλλού, παρά σε μια μεγαλύτερη κρίση, σε ανεργία και βλέπετε σε μια οικονομική τουλάχιστον, ένα οικονομικό γονάτισμα του μεγαλύτερου πληθυσμού της γης. Άρα η θεωρία λοιπόν των παλιών είναι επίκαιρη πολύ περισσότερο παρά ποτέ, είναι η κυκλική οικονομία και νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτό που ζούμε, την πολύ μεγάλη κρίση, έως ότου ξαναγεννηθεί μια άλλη. Η μερίδα για την κυκλική οικονομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολική ΑΕ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Η μερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου CESME που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση δράσεων κυκλικής οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν 10 φορείς από 6 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ελλάδα, στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Ανατολική ΑΕ. Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να υποστηρίξει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από την διακρατική συνεργασία στην διαμόρφωση χρηματοδοτικών εργαλείων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα κάνουν δράσεις που έχουν σχέση με την κυκλική οικονομία, μια που αυτό το οποίο πλέον αρχίζει και γίνεται συνείδηση είναι ότι πρέπει να περιορίσουμε στο κατά δύναμη τα απόβλητα τα οποία πηγαίνουν για ταφή. Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων εθνικός και ο περιφερειακός σχεδιασμός για την κυκλική οικονομία, ο σχεδιασμός των χρηματοδοτικών εργαλείων στη χώρα μας, το θετικό θεσμικό πλαίσιο της Ιταλίας, το παράδειγμα της βιομηχανικής συμβίωσης στη Δανία, ενώ στο απογευματινό πρόγραμμα της ημερίδας λειτουργήσαν 2 θεματικά εργαστήρια για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων και την κυκλική οικονομία για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον θα πρέπει να κάνει ανακύκλωση. Θα πάψει να είναι απλώς μεταφορέας, αλλά θα είναι διαχειριστής, θα έχει τον πρώτο λόγο στη διαχείριση των υλικών και των απορριμμάτων που συλλέγει, δηλαδή θα έχει πλέον έσοδα, θα προβλέπεται στον νέο νόμο να πληρώνεται για τη συλλογή μεταφορά των ανακυκλώσιμων που μέχρι σήμερα τα επιβαρυνόταν ο ίδιος ο Δήμος, άρα θα μειωθεί το κόστος του. Επιπλέον προβλέπεται στον νέο νόμο να διαθέτει τα ανακυκλώσιμα υλικά στην αγορά, άρα και από εκεί θα έχει δυνατότητα μείωσης του κόστου διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών. Η μερίδα διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.